Η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα. Υπάρχουν ζώα με παράξενες συνήθειες που επιβιώνουν στον πλανήτη μας για αμέτρητα χρόνια. Ένα από αυτά είναι οι θαλάσσιες χελώνες. Οι θαλάσσιες χελώνες ζουν στη Γη πάνω από 100 εκατομμύρια χρόνια. Περνούν τη ζωή τους στην θάλασσα και βγαίνουν σε στεριά μόνο για να γεννήσουν την κατάλληλη εποχή. Υπάρχουν 7 είδη θαλάσσιας χελώνας. Η καρέτα-καρέτα, η πράσινη χελώνα, η δερματοχελώνα και άλλα. Η Ελλάδα φιλοξενεί αυτά τα παράξενα ζώα. Η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα έχει επιλέξει τα νερά της Ελλάδας. Κολυμπάει σε όλα τα μήκη και πλάτη των ελληνικών θαλασσών. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν πολλές παραλίες οοτοκίας. Στην Ζάκυνθο, Κόλπος του Λαγανά, την Κρήτη, Ρέθυμνο, Χανιά, Μεσαρά, στην Πελοπόννησο, Κυπαρισία, Λακωνικός Κόλπος, Κορώνη και στον Αμβρακικό Κόλπο, Βορειοδυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με έρευνες, η πιο σημαντική παραλία οοτοκίας της Καρέτα-Καρέτα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο βρίσκεται στη Ζάκυνθο, στον κόλπο του Λαγανά. Η παραλία οοτοκίας της χελώνας είναι πολύ σημαντική. Οι θηλυκές χελώνες φτιάχνουν φωλιές σε αμμώδεις παραλίες όπου γεννούν τα αυγά τους. Μόλις σπάσει το κέλυφος του αυγού, η νεογέννητη χελώνα ξεκινά το πιο σημαντικό της ταξίδι. Στηριζόμενη στο ένστικτο και το DNA της, κατευθύνεται προς την θάλασσα όπου θα συνεχίσει τη ζωή της. Αυτό το πρώτο ταξίδι είναι πολύ δύσκολο, καθώς παραμονεύουν πολλοί εχθροί. Καβούρια, γλάρι, ψάρια, αλλά και η ανθρώπινη παρουσία. Ακόμα και τα φώτα της πόλης μπορούν να διαταράξουν την πορεία της. Αν τα καταφέρει, θα επιστρέψει στην ίδια παραλία μετά από 20 περίπου χρόνια για να αφήσει τα δικά της αυγά. Οι παραλίες αυτές όμως αλλοιώνονται λόγω τουριστικής και οικιστικής ανάπτυξης, αλλά και λόγω κλιματικών αλλαγών. Παρατηρείται ότι τα μικρά αποπροσανατολίζονται από τα φώτα της πόλης, μπλέκονται σε πλαστικές σακούλες ή γίνονται θύραμα σκύλων ή αλεπούδων. Το αποτέλεσμα είναι να φτάνει στην θάλασσα μόλις μία στις 1000 νεογέννητες χελώνες. Η κίνδυνη για τη ζωή μιας θαλάσσιας χελώνας δεν τελειώνουν μόλις μπει στην θάλασσα. Μια χελώνα καρέτα-καρέτα ζει ως και 80 χρόνια. Κατά την διάρκεια αυτών των ετών έχει να αντιμετωπίσει κι άλλους εχθρούς. Ο μεγαλύτερος εχθρός φαίνεται να είναι ο άνθρωπος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των χελωνών που χρειάζονται περίθαλψη φέρουν τραύματα από αλλιευτικά εργαλεία. Έτσι, η θαλάσσια χελώνα θεωρείται κινδυνεύον είδος. Γι' αυτόν τον λόγο, στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές οργανώσεις που ασχολούνται με την διάσωση της καρέτα-καρέτα. Μερικές από τις οργανώσεις είναι ο Αρχέλο, η Medaset, η WWF. Προσπαθούν να προστατέψουν τις παραλίες οοτοκίας. Στόχος δεν είναι απλώς να τις καθαρίσουν και να κρατήσουν μακριά την ανθρώπινη δραστηριότητα, αλλά και να βοηθήσουν τα χελωνάκια να φτάσουν στην θάλασσα. Έτσι, ελέγχονται πολλά χιλιόμετρα παραλιών και γίνονται εσκαφές φωλιών, ώστε να εντοπίζονται χελωνάκια αργοπορημένα και να οδηγούνται στην θάλασσα με ασφάλεια. Επίσης, η δράση των οργανώσεων αυτών συνεχίζεται με την περίθαλψη τραυματισμένων χελωνών, ώστε να μειώνεται η θνησιμότητά τους. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν πολλά κέντρα περίθαλψης θαλάσσιας χελώνας. Εκεί δίνονται οι πρώτες βοήθειες, αλλά και φιλοξενούνται οι τραυματισμένες ή άρρωστες χελώνες, μέχρι να είναι σε θέση να επιβιώσουν μόνες τους στην ανοιχτή θάλασσα. Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι οι οργανώσεις συνεργάζονται με τις τοπικές επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη ξενοδοχεία, για την βελτίωση των συνθηκών οοτοκίας.
Στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, πολλές επιχειρήσεις, κατόπιν συνεργασίας με την οργάνωση Αρχαίων, κατά την περίοδο Οοτοκίας, μαζεύουν από τις παραλίες τις απογευματινές ώρες, οπότε εμφανίζονται χελώνες, οτιδήποτε μπορεί να ενοχλήσει την διαδικασία. Παραδείγματος χάριν, ξαπλώστρες, ομπρέλες, φωτισμό. Οι εθελοντές παίζουν σημαντικό ρόλο στην διάσωση της καρέτα-καρέτα. Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε μια παραλία Οοτοκίας, ενημερωθείτε και κάντε ό,τι μπορείτε για την καλύτερη διαβίωσή τους. Ίσως το να μην τις ενοχλούμε είναι το καλύτερο.